Η έννοια του πολιτισμού είναι σύνθετη. Ο πολιτισμός δεν αφορά μονάχα τα προϊόντα της πνευματικής και καλλιτεχνικής έκφρασης ενός τόπου, αλλά ορίζει τον τρόπο βίου μιας πολιτείας. Ταυτόχρονα, ο πολιτισμός αποτελεί ένα διάβλο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών, συναισθημάτων, εμπειριών και παραδόσεων μεταξύ των ανθρώπων απανταχού της γης. Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, αποτελεί αδύνατη ανάγκη να προβληθεί το ελληνικό πολιτιστικό προϊόν, προκειμένου να συμβάλλει τόσο στη δημιουργία μιας ελκυστικότερης εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, όσο και στον επαναπροσδιορισμό της θέσης της Ελλάδος εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, με όρους όμως ισοτιμίας αξιοπρέπειας. Γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας μας έχει σύνθετα αίτια που πηγάζουν τόσο από τη στρεβλή δόμηση της Ευρωζώνης, όσο και από σοβαρές εγχώριες οικονομικές και διοικητικές αδυναμίες. Πίσω από αυτές τις αδυναμίες όμως υποβόσκει και μια πιο βαθιά κρίση, η κρίση ταυτότητας του νεολικού κράτους και του σύγχρονου Έλληνα. Ξέρετε, συχνά ακούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη θεσμών. Αυτό δεν είναι απολύτως αληθές, κατά την άποψή μου. Η Ελλάδα διαθέτει θεσμούς, οι οποίοι όμως δεν είναι αξιόπιστοι. Σε αντίθεση με τη Δύση, όπου οι θεσμοί προέκυψαν ως αποτέλεσμα ελεύθερων ιστορικών διαδικασιών, στο νεολικό κράτος δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία μιας ανεξάρτητης και σταδιακής οικοδόμησης θεσμών που θα ενσωμάτωναν γόνιμα το περιεχόμενο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης. Ο Έλληνας δεν εμπιστεύεται το κράτος γιατί νιώθει ότι οι φυστάμενοι θεσμοί δεν είναι πιστικοί. Με άλλα λόγια, ότι το ίδιο το κράτος ουσιαστικά δεν τον αντιπροσωπεύει. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως, όπου οι θεσμοί λειτουργούν αποτελεσματικότερα σχέση με την Ελλάδα, παρατηρούμε να υπάρχει μια κρίση ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί η ύπαρξη λειτουργικών θεσμών από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αρμονική σχέση με τους άλλους, εάν δεν υπάρχει αναφορά σε κοινές πηγές νοήματος. Ποιες είναι αυτές οι κοινές πηγές νοήματος? Η πολιτιστική ευρωπαϊκή ταυτότητα στηρίχθηκε και εκφράστηκε κυρίως μέσα από τέσσερα δέλτα: τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη δίκαιη κατανομή και το διάλογο. Η δημοκρατία όμως πληγώνεται όταν επικρατεί λήψη και επιβολή αποφάσεων από ευρωπαϊκά όργανα που δεν διαθέτουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως είναι το Eurogroup και το Euroworking Group. Τα δικαιώματα των ανθρώπων πλήττονται όταν κλείνουν τα σύνορα και επικρατούν ο θρησκευτικός φανατισμός και ο εθνικισμός. Η δίκαιη διανομή μοιάζει με ουτοπία όταν οι οικονομικές ανισότητες έχουν υπερβεί κάθε όριο και η κοινωνική κινητικότητα έχει περιοριστεί σε βαθμό που να δημιουργεί αδιαπέραστα κοινωνικά στεγανά. Συνεπώς, το μόνο μέσο που έχει απομείνει για να διατηρηθεί ζωντανή η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ο διάλογος. Ο ιστορικός διάλογος όμως είναι και διάλογος πολιτισμών. Η συγκρότηση μιας στέρεης εθνικής ταυτότητας όμως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του διαπολιτισμικού διαλόγου. Με βασικούς πυλώνες τον ορθό λόγο, όπως αυτός προκύπτει από την αρχαία ελληνική παιδεία, την πλούσια γλωσσική μας παράδοση και την ορθόδοξη κληρονομιά, η οποία αντιμετωπίζει τις κοινωνικές σχέσεις πέρα από τον άκρατο ατομικισμό και ελισμό, δίνοντας βάση τις έννοιες του προσώπου και της κοινότητας, μπορεί να οικοδομηθεί μια ανεξάρτητη ελληνική ταυτότητα, η οποία οφείλει να συνδιαλεχθεί με την ευρύτερη ευρωπαϊκή. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, συνδυάζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις καταξιωμένων ανθρώπων από τους χώρους της ακαδημίας, της διπλωματίας, των επιστημών και των τεχνών, και το δυναμισμό νέων ανθρώπων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, θα προσπαθήσει να συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων πεδίων πολιτιστικής διπλωματίας, όπως είναι η διπλωματία του θεάτρου και του χοροδράματος, η διπλωματία της θρησκείας, της θάλασσας, της υγείας, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι να διευρύνουμε τα πλαίσια αυτού του τόσο απαραίτητου ελληνοευρωπαϊκού πολιτισμικού διαλόγου. Η οργανωμένη ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί για τη χώρα μας μια διεθνώς αναγνωρίσιμη ταυτότητα, η οποία μέσα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της θα συμβάλλει στην αύξηση τόσο της οικονομικής όσο και της ήπιας ισχύως της χώρας μας. Σας ευχαριστώ.